Ο Χάρης, η Ιερά και ο Ντέμις. Καλά τα πάμε. Σωστά. Το Μάριο τον ξέρουμε. Εσάς τους δύο πώς φάζεις βλέπουμε. Σταύρος Θανάσιου λέγουμε. Και ο Βαρύνης Βασίλης. Χάρηκαμε πάρα πολύ. Να είστε καλύτες. Να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα γεράκια. Ναι, βεβαίως. Εγώ λίγο στο break πήρα μερικές πληροφορίες. Και εδώ πέρα μου έλεγε ότι ο Χάρης ζει μαζί του. Τον έχει μαζί του συνέχεια στο σπίτι. Και ότι. Και απλά μου έκανε την περιέργεια πώς είναι καλό για ένα τέτοιο πουλί που έχει μάθει να ζει στη φύση. Είναι καλό με το δεδομένο ότι το αυτό το πουλί πετάει, δεν το έχει έχουμε άλλο πίσω να κλουβεί. Mm-hmm. Του δίνει αυτό που πρέπει να το δώσει, πετάει, θα ακούει, έρχεται. Δηλαδή δεν είναι χυμάδο το πουλί. Πρέπει να γυμνάζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και ο κόσμο. Να ξέρει, ναι, είναι εκπαιδευμένο στο να πετάει και να γυρίζει. Να σου νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι είναι γεράκια εκτροφή. Πρώτα από εκτροφή. Δεν είναι γεράκια που είναι ελεύθερα στη φύση και τα πήραμε και τα καλωδίσαμε. Έρχεται από εκτροφή. Είναι γεράκια από την εκτροφή του κυρίου Ελευθεριάδη Κώστα στη Δράμα. Είναι δικά του πουλιά, είναι εκπαιδευμένα από αυτόν, εμείς τα αγοράσαμε έτοιμα από αυτόν. Ποιος ο λόγος τώρα να εκπαιδεύουμε γεράκια? Χαρά, χομπή. Εκτός αυτό, να ξέρετε το στεναδρόμια. Στεναδρόμια, δηλαδή. Οι δουλειές που τα χρησιμοποιούν είναι πάρα πολλές. Στο εξωτερικό τα χρησιμοποιούν σε αρχαιολογικούς χώρους όπου διώχνουν τα πουλιά για να μην κουτσουλάνε, όπως και στην Ακρόπολη. Σε εμάς για να μην κουτσουλάνε πάνω σε μάρμα. Τα χρησιμοποιούν σε όλα τα αεροδρόμια. Για να διώχνουν πάλι τα πουλιά. Για να διώχνουν τα πουλιά. Ώστε να μην παίρνουν στο πίνες και άλλο πρόσωπα. Υπάρχει μια αεροκοφηβία. Δηλαδή σε μερικές χώρες κυνηγούν με τη χρήση αρπακτικών. Γεράκια, αετός. Υπάρχουν χώρες όπως η Μογγολία, στην Ελλάδα. Σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όπως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Επειδή εδώ αυτά τα γεράκια που έχουμε δεν μπορούμε να πετάξουν, γιατί είναι πλατό και έχει και φώτα και είναι και επικίνδυνο για τα γεράκια μας, έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι να δείτε. Πάμε. Πριν από πολλά πολλά χρόνια, ο Ξέρξης παρακολουθούσε από εδώ την αμαχία της Σαλαμίνας. Σήμερα, εγώ, το 2007, από εδώ, παρακολουθώ το Χάρη. Και ποιος είναι ο Χάρης? Θα το γνωρίσετε αμέσως. Χάρη! Αυτός είναι ο Χάρης. Πάμε να το γνωρίσουμε και να πετάξουμε μαζί. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Μάριο Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος στο σύλλογο, θα μας το πει αυτός γιατί είναι μεγάλο. Είναι ο σύλλογος οικόσιτων πτηνών συντροφιάς. Μάρια, πες μου τι κρατάς στη χέρι σου. Αυτός εδώ είναι ένα γεράκι, γλυφάρκο με πετρίτη. Είναι διασταύρωση. Τι είναι αστυνομικό τύπο? Το συγκεκριμένο είναι θηλυκό και το όνομά του είναι Ήρα. Τα χαρακτηριστικά του ποια είναι? Το πουλί αυτό έχει ιδιαίτερα μητερές φτερούγες που το βοηθά ώστε να πετά πολύ γρήγορα. Η Ήρα, έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα, τι αξίας είναι? Αυτά τα πουλιά ξεκινάνε από τα 3-4.000 ευρώ και ανάλογα την εκπαίδευσή τους ανεβαίνει η τιμή τους. Οι Έλληνες παίρνουν, σας έρχονται, σας ζητάνε γεράκια. Η Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένο ακόμα, ούτε καν γνωρίζουν ότι αυτά τα πουλιά προέρχονται από αιχμαλωσία, δηλαδή είναι εκτρεφόμενο είδος. Αν θα δεις, εδώ πέρα έχει το δαχτυλίδι του, το οποίο μας πιστοποιεί ότι προέρχεται από αιχμαλωσία, δηλαδή από εκτροφή. Και ο Χάρης. Γεια σου Σταύρο. Γεια σας. Τι ρατσά, πώς είναι η καταγωγή σου? Αυτά είναι γνωστό με τους Χάρης Χοκ. Ζουν στη Λατινική Αμερική κυρίως. Σταύρο, εσύ από πότε ασχολείσαι με αυτά? Εγώ, κοιτάξτε, ειδικά με τα γεράκια, ασχολούμαι από μικρό παιδί. Αλλά ποτέ δεν ήξερα ότι μπορώ να έχω στην κατοχή μου κάποιο με νόμιμο τρόπο. Γι' αυτό απλώς μάθαινα, διάβαζα, είχα γνώση για αυτά τα πουλιά, αλλά ποτέ κατοχή. Και από τότε που έμαθα ότι υπάρχει άνθρωπος όπως ο κ. Κώστας Ελευθεριάδης, ο οποίος μπορούμε με νόμιμο τρόπο να έχουμε στην κατοχή μας ένα τέτοιο γεράκι, χάρησα και ασχολήθηκα, δηλαδή γύρω στον ένα χρόνο. Όταν έρχονται φίλοι σου στο σπίτι και βλέπουν το Χάρη πάνω στο στάδιο, τι σου λένε? Άλλοι φοβούνται, άλλοι ενθουσιάζονται. Πάλι θέλω να βγουν φωτογραφία, γενικά και στον δρόμο έξω η ίδια συμπεριφορά έχουν. Στην Ελλάδα υπάρχει τέτοια άγνοια για αυτά τα ζωντανά, δηλαδή το να βλέπουν στον δρόμο και βλέπουν να ρωτήσουν κιόλας αν μιλάει, δηλαδή τον περνάνε για παπαγάλο. Είναι ένα πράγμα που είναι λίγο τραγικό για τα δεδομένα της Ελλάδας.
από το βουνό, μέσα στη φύση, ο Χάρης και η Ήρα, ο Μάριος και ο Σταύρος και εγώ σας αποχαιρετάω. Πολύ ωραία παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα σας βλέπω το παιδιά και θέλω να λέγαμε άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως ότι σε βγαλώνουν, αυτό άκουσα. Τρία με τέσσερα αυγά γεννούν. Τα οποία μετά αναφέρουν οι γονείς τους και εκτρέφονται σε νούμε οι κατοχοί που μεγαλώνονται και εκπαιδεύονται. Και πόσο ζουν περίπου? Ανάλογα το είδος, ο Χάρης ζει γύρω στα 30 χρόνια, αυτά γύρω στα 20 με 25. Ανάλογα το είδος, πολύ ωραία. Τι πρόκειται να πούμε, ας πούμε, ανέκει τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Τι θα ταΐζουμε? Συνήθως κρέας, ό,τι και καθεξημένα. Στη φύση να φτάσει το δρόμο. Στη φύση να φτάσει το δρόμο. Να σας δώσουμε και ένα δωράκι από το σύλλογό μας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί ο καθένας να αποκτήσει ένα γεράκι? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι νόμιμα. Αυτό δεν νομιμοποιείται, διότι έχει τα χαρτιά του, ότι είναι από εκτροφή. Ακούστε, όχι, είναι λίγο διαφορετικά. Είναι, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκτροφέα, να πάει εκεί να επιλέξει το πουλί αφού ξέρει το χρόνο που έχει, τι χρειάζεται και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει γι' αυτό, να του δείξει, να καθίσει μαζί του 2 με 3 μέρες, να δει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται όλους τους κανόνες διατροφής, υγιεινής, συντήρησης του πουλιού, που προσώπου το πουλί να είναι σε ασφαλή χέρια. Μην ξέρω τώρα για το θέμα μου αυτό που λες, έχω να σου πω. Το επόμενο. Πλάκα. Κάτι θέλω να πω τώρα. Έχω να πω ότι θα αποκτήσουμε γεράκι. Δεν το ξέρει, αλλά θα αποκτήσουμε γεράκι. Τουλάχιστον σε αυτό. Πολύ μάλιστα. Ορίστε. Όχι, και πραγματικό νομίζω ότι τα ψάχνω. Υπάρχει περίπτωση να σε απορρίψει, να είσαι θέλει. Όχι, δεν μαθαίνει. Είναι πάρα πολύ φυσικά όσο πιάνει. Εγώ πήρα τη μια ωραία που είναι τρομερή επικοινωνία. Ένα βασικό κανόνα για να συμπεριφερθεί στο γεράκι, επειδή καταλαβαίνει τα πάντα πάνω σου, δεν πρέπει να το πιάνει όταν είσαι νευριασμένο. Το διαισθάνεται και το μεταφέρει στην νευρικότητά σου. Είναι συγκεκριμένο. Γι' αυτό και πολλά πουλιά, επειδή είμαστε εδώ κοντά, για αυτόν τον λόγο δεν στο παντρεύω τώρα. Για να μην βλέπει το άγχος, το στρες το δικό μου, αν θέλετε, που δεν έχω εμπειρία με την τηλεόραση, και να είναι ήσυχο και ήρεμο στο χέρι. Δεν είναι κακό προς τον ιδιοκτήτη του, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ φιλικό και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι τρομερό να το βλέπετε να πετάει. Είδατε ένα κομμάτι από το Χάρη. Ναι, το έχω στο σπίτι μου τώρα. Όπως το έχει Σταύρο, με συνέχεια. Διαισθάνεται κίνδυνο. Μπορεί να σε ειδοποιήσει? Όχι. Δεν λειτουργεί σε κάποια στιγμή. Θα αντιδράσει στο εξής. Αν εννοείται σαν φύλαξη για το σπίτι, καταλαβαίνει αμέσως είτε την πόρτα που θα ανοίξει είτε οτιδήποτε το διαισθάνεται. Εάν δεν είναι δεμένο στην κούρνια, δεν πάνω κούρνια, δεν βάζει που φεράνε. Αν θέλετε πολύ, στρεσάρετε πολύ. Αυτό εννοούσα. Και όταν αισθανθεί κίνδυνο, τότε θα επιτεθεί. Οπότε και εσύ ως αφεντικό θα καταλάβεις ότι κάτι πάει καλά. Βέβαια, το καταλαβαίνω μέσα στους κοινούς. Είναι δύο πράγματα για τα γεράκια, ότι διαθέτουν εξαιρετική όραση. Ναι. Είναι σαν το zoom της κάμερας, ναι, για να καταλάβει το κοινό. Μπορεί να δούμε μερικά είδη όπως και ο αετός από χιλιόμετρα, από 10 χιλιόμετρα μακριά. Ναι, έχουν η ταχύτητα τους μπορεί να φτάσει και τα 370 χιλιόμετρα. Γι' αυτό στα ρουθούνια τους, αν η κάμερα μπορεί να κάνει ένα ζουμ, υπάρχουν ειδικές μεμβράνες που κατά την πτήση τους κλείνουν αυτές. Απίστευτο. Ναι. Δεν το κάνεις στο δοκιματέρ, δεν είχα συγκλονιστεί. Ζουμάρι δε. Ναι. Το βλέπει το αντικείμενο και κάνει ζουμ. Είναι πάρα πολλές μελέτες πάνω στα γεράκια, έχουν περάσει στα αεροπλάνα, στα πολεμικά, γι' αυτό και τα περισσότερα λέγονται Falcon. Έχουν ονομασίες γεράκια. Ω! Γουόρι! Πού είναι ο Σάββας? Δεν έλεγα τίποτα. Είναι εδώ και Σάββας. Να πάρω και εσείς. Να πάρω και εγώ το μπλουζάκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρος έχει θέμα το Χάρη. Εσείς έχετε ένα άλλο, ένα οδικό πτηνό που είναι πολύ όμορφο. Λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια και λαϊδίστε. Πώς είναι? Έλα το Παπαδίτσα. Ή Έλα το Παπαδίτσα είμαι εγώ. Μπορείτε να με φωνάζετε Έλα το Παπαδίτσα. Μάρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και την παρέα σου. Να είστε καλά κι εσείς. Για το κοινό, ότι μπορούν να βρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συλλόγου, στο www.kanarin.net. Οκ. Ραντεβού στη Δράμα την επόμενη φορά.